Θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών του Ρεθύμνου, τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σαριδάκη. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό μας δελτίο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα. Και η αλήθεια είναι ότι και μαζί προσωπικά έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια όλη αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο Ρέθυμνο. Έχουμε την τελευταία εξέλιξη με τις δεδομένες αντιδράσεις από τους γιατρούς της παθολογικής κλινικής του Βενιζέλιου νοσοκομείου που λένε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποβαλόμαστε σε αυτή τη διαδικασία των μετακινήσεων και χρειάζεται μια ουσιαστική λύση που δεν είναι άλλη από προσλήψεις γιατρών. Καταρχήν, προτού μου απαντήσετε, θέλω να μου περιγράψετε λίγο την εικόνα που επικρατεί σήμερα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και μιλάμε για τον Αύγουστο, όπου ο πληθυσμός στο Ρέθυμνο σχεδόν διπλασιάζεται. Έτσι ακριβώς είναι. Η παθολογική μας λειτουργεί εικονικά. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει μια παθολογική κλινική χωρίς κανένα μόνιμο γιατρό. Όχι ότι ο ένας ήταν αρκετός, αλλά ο τελευταίος που είχε μείνει των Μοϊκανών θα πρέπει ο άνθρωπος να ξεκουραστεί γιατί ξεπέρασε τα όρια του και πήρε άδεια. Επομένως, η παθολογική κλινική αυτή τη στιγμή, η οποία νοσηλεύει πάνω από 30 ασθενείς, εξυπηρετείται από μετακινούμενους γιατρούς. Ο κοινός νους δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται για ένα 24ωρο να προλάβει να γνωρίσει την κλινική, να δει τους ασθενείς και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, έχοντας δεδομένο ότι δεν έχουν δικαιούμενους, είναι λιγοστοί. Θα πρέπει ενδεχομένως να κληθεί στο ΤΕΠ να προστρέξει και εκεί. Θα πρέπει να πάει και σε άλλες κλινικές που ζητούν παθολογικές εκτιμήσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί αυτό να ονομάζεται λειτουργία παθολογικής κλινικής. Θέλετε να μας περιγράψετε πώς λειτουργεί σήμερα η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου απόψε, ας πούμε, γιατί το νοσοκομείο Ρεθύμνου εφημερεύει κάθε μέρα. Δεν υπάρχει δεύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα που να γίνονται εναλλάξ εφημερίες. Αυτή τη στιγμή, αν ένας ασθενής χρειαστεί βοήθεια της παθολογικής, τι πρέπει να κάνει, τι θα συναντήσει στο Ρέθυμνο? Είναι μια καταρχήν θα πρέπει να περάσει από το τμήμα επιγόντων των περιστατικών, όπου είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα, στο οποίο γίνεται πόλεμος καθημερινά, χωρίς υπερβολή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, όπως είπατε. Το προσωπικό είναι ανεπαρκέστατο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το μεγάλο αριθμό των προσερχομένων. Υπάρχει πολύ ωραία αναμονή, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν επιθέσεις στο προσωπικό. Γενικότερα είναι μια ζωφερή κατάσταση. Στην παθολογική κλινική θα πρέπει ένας γιατρός, ο οποίος δεν είναι μόνιμα εδώ, ο οποίος θα έρθει από το Ηράκλειο, με έναν ειδικευόμενο να μπορέσει να δει πάνω από 30 ασθενείς και να κάνει και τις απαραίτητες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενέργειες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτω από αυτές τις συνθήκες να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του ο γιατρός και να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά μια παθολογική κλινική. Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Σαριδάκη, ότι τίθεται και θέμα δημόσιας ασφάλειας των ασθενών. Γιατί αν μια βραδιά εφημερίας υπάρξουν πολλά σοβαρά περιστατικά, ένας γιατρός που μπορεί να μην γνωρίζει και τα μυστικά της κλινικής, γιατί κακά τα ψέματα, ένας μετακινούμενος γιατρός πρέπει να εξοικειωθεί με το χώρο, πρέπει να εξοικειωθεί με τη δυναμική, αλλά και το μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια παθολογική κλινική. Αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο Υγείας, γνωρίζει ότι παίζουμε και με την υγεία των ασθενών? Βεβαίως, το πρώτο αυτό το ζήτημα που αναδεικνύουμε είναι πραγματικά ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών της κλινικής. Διότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει αξιοπρεπής περίθαλψη. Αν σκεφτούμε δε ότι η παθολογική είναι μία από τις βασικές κλινικές κάθε νοσοκομείου, ουσιαστικά όλο το νοσοκομείο καρκινοβατεί, αν δεν λειτουργεί η παθολογική. Επειδή μιλάμε για, μιλάμε για τον Αύγουστο, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου όμως λειτουργεί όλο το χρόνο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λειτουργεί πρωτίστως για τους πολίτες που ζουν μόνιμα στο Ρέθυμνο. Αυτή τη στιγμή αυτή η αποδυνάμωση του νοσοκομείου, να υποθέσω, λειτουργεί επιβαρυντικά και για τα μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου ή το αντίστοιχο των Χανίων. Ακριβώς, ακριβώς βεβαίως. Γιατί η εξελίξη στην περιφέρεια της Κρήτης είναι ενιαίες. Όπως βλέπετε, η μετακίνηση των γιατρών του Βενιζελίου, με την οποία είμαστε αντίθετοι και είμαστε αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο, δημιουργεί προβλήματα στο Βενιζέλιο. Πας να κλείσει μια τρύπα και ανοίγει μια άλλη και δεν κάνει σωστά, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το Ρέθυμνο δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά με γιατρούς οι οποίοι είναι μετακινούμενοι. Δημιουργεί ένα πρόβλημα, βάζει σε κίνδυνο και τη λειτουργία μιας άλλης κλινικής που παλεύει και εκείνη να λειτουργήσει αξιοπρεπώς με πολλά προβλήματα,
μόνο και μόνο για να εμφανίζεται ένα όνομα στον κατάλογο της εφημερίας ότι υπάρχει στην παθολογική κλινική. Ο μετακινούμενος γιατρός που έρχεται από το Βενιζέλιο νοσοκομείο στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου στην κλινική είναι ο μοναδικός γιατρός που εφημερεύει στην παθολογική. Θα σας το πω πολύ απλά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Είναι σαν να έρθω εγώ ένα βράδυ στο σπίτι σας και να πρέπει να κάνω κουμάντο ενώ εσείς απουσιάζετε. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ο μοναδικός γιατρός που εφημερεύει και την παθολογική, ο οποίος συνεπικουρείται από έναν ειδικευόμενο που είναι νέο σε ηλικία και δεν μπορεί φυσικά να βοηθήσει τόσο ώστε να ανταπεξέλθει σε τέτοιο έργο. Ουσιαστικά δεν προλαβαίνετε καν να δει τους ασθενείς, κύριε Δασκαλάκη. Σήμερα η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εσωτερικών, ανακοίνωσε ότι το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν 16.000 προσλήψεις και η πλειοψηφία αυτών των προσλήψεων θα αφορά τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ξέρετε όμως τι λένε από το δικό μας ρεπορτάζ πολλές φορές όταν και εμείς χτυπάμε την πόρτα του Υπουργείου για να μας δώσουν απαντήσεις για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Κρήτης. Μας λένε ότι σε μικρά νοσοκομεία, όπως παραδείγματος χάρη της Ιεράπετρας, του Αγίου Νικολάου και του Ρεθύμνου, και το αναφέρομαι μικρά, συγκρίνοντάς τα με τα μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, δεν είναι λέει διατεθειμένοι οι γιατροί να μετακινηθούν εκεί, ακόμα και για μόνιμη πρόσληψη. Ναι, άλλο, να σας πω ότι πραγματικά είναι εφιαλτικό αυτό που καταγράφεται πανελλαδικά. Σε λίγο δεν θα υπάρχει παθολογική κλινική σε κανένα από αυτά τα μικρότερα νομαρχιακά νοσοκομεία της Ελλάδας. Υπάρχει τσουνάμι παρετήσεων και πραγματικά σε λίγο δεν θα υπάρχει παθολογική κλινική που να λειτουργεί. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι γιατροί δεν έρχονται διότι χρειάζονται κίνητρα τα οποία δεν δίνονται. Το έχουμε ξαναπεί. Όταν βγάζεις και ξαναβγάζεις θέσεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Προφανώς και δεν αρκεί αυτό. Χρειάζονται επιπλέον κίνητρα, χρειάζεται ριζική αναβάθμιση του μισθού, χρειάζεται επιστημονικά, διοικητικά κίνητρα, να του δώσει ενδεχομένως τη δυνατότητα, όπως είναι στα Άγωνα, να πάρει μετά από 5 χρόνια μετάθεση στον τόπο που επιθυμεί, να τον στηρίξει στεγαστικά, γιατί και η στέγη είναι πανάκριβη, είναι πάρα πολλά. Εάν υπάρξουν αυτά τα κίνητρα, κύριε Δασκαλάκη, τα νοσοκομεία μας θα γεμίσουν γιατρούς. Δεν είστε βέβαιος ότι οι χιλιάδες που έχουν φύγει στο εξωτερικό δεν έχουν μανία καταδίωξης. Έφυγαν γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες και οι αποδοχές είναι άθλιες και κυρίως γιατί δεν υπάρχει κανένα μέλλον κατά από αυτές τις συνθήκες. Αυτή τη στιγμή εσείς, πέρα από τις προσλήψεις, τι ήταν αυτό που θα μπορούσε έστω και προσωρινά να θωρακίσει και την εργασιακή ηρεμία τη δική σας, γιατρών και νοσηλευτών, αλλά και την ασφάλεια των ασθενών? Κατεπίγουσες προσλήψεις δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατεπίγουσες προσλήψεις με ειδικά κίνητρα. Η κατάσταση δεν μπορεί να περιμένει. Δηλαδή, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία θέλει άμεσες παρεμβάσεις και ριζικές. Διαφορετικά, σε λίγο καιρό θα μιλάμε για μια πλήρως διαλυτική κατάσταση που δεν θα αναστρέφεται. Υπάρχουν άλλες κλινικές στο νοσοκομείο Ρεθύμνου που είναι στα πρόθυρα, ας πούμε, να φτάσουν στην κατάσταση που είναι σήμερα η παθολογική κλινική, που είναι βεβαίως, κακά τα ψέματα, η πιο νευραλγική κλινική του κάθε νοσοκομείου. Βεβαίως είναι στην πλέον τραγική κατάσταση και ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Η χειρουργική κλινική επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, δεν έχει κανέναν ειδικευόμενο. Και τα τακτικά χειρουργεία που γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι λιγοστά. Το τμήμα επιγοντών περιστατικών που σας ανέφερα πριν έχει σοβαρά προβλήματα και γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί από μετακινούμενους συναδέλφους αγροτικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιο βάρος και πολύ συχνά παρετούνται. Δηλαδή, ουσιαστικά. Το παθολογικό εξωτερικό ιατρείο, επειδή η παθολογική ενέση δεν λειτουργεί χρόνια. Δηλαδή, αν ένας ασθενής θέλει απλά να δει έναν παθολόγο, δεν μπορεί. Η ασθενής ο οποίος θα αποθεραπευτεί, δεν μπορεί να δει τον γιατρό που τον εθεράπευσε. Κατανοητό. Η ψυχιατρική κλινική ουσιαστικά έχει μείνει με 2 γιατρούς, είναι υποκατάρρευση και η ψυχιατρική. Δηλαδή, οι βασικές κλινικές, βασικές λειτουργίες του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή απειλούνται. Μάλιστα. Και φυσικά όταν πέφτει το επίπεδο της παθολογικής επηρεάζει όλο το νοσοκομείο. Βεβαίως. Κύριε Σαριδάκη, θα σας ευχηθώ καλή δύναμη. Μακάρι πολύ γρήγορα να βρεθεί η λύση. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε την κραυγή αγωνία σας και βεβαίως να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στο να επιληθεί το πρόβλημα σε ένα νευραλγικό νοσοκομείο όπως είναι αυτό το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Καλό βράδυ.